Εντολή παύσης απώλειας, σε παρένθεση stop loss order. Η εντολή που δίνεται από έναν επενδυτή προς έναν χρηματιστή για την πώληση ή την αγορά μετοχών σε μια συμφωνημένη τιμή. Α, οκ. Αυτό όντως μοιάζει απλό. Σιγά μην είναι. Μαζί μας insurancemarket.gr. Τσέκαρε το link στην περιγραφή και μάθε περισσότερα στο τέλος του βίντεο. Με απλά λόγια, το stop loss, όπως το λένε και οι φίλοι μας στη Wall Street, είναι μια εντολή η οποία καθορίζει από πριν την τιμή στην οποία θα αγοράσεις ή θα πουλήσεις μια μετοχή. Αν η τιμή ξεπεραστεί, τότε η εντολή ενεργοποιείται αυτόματα και πραγματοποιείται η αγορά ή πώληση αντίστοιχα. Αυτό προφανώς το κάνουμε για να περιορίσουμε τις απώλειές μας και να σιγουρέψουμε τα κέρδη μας, χωρίς να χρειάζεται να είμαστε μονίμως πάνω από το κινητό και να παρακολουθούμε την πορεία της μετοχής σε πραγματικό χρόνο. Τα βασικά χαρακτηριστικά μια stop loss εντολής είναι: πρώτον, το επενδυτικό όχημα, δηλαδή η μετοχή την οποία θέλουμε να πουλήσουμε, παύλα αγοράσουμε. Β, η τιμή στόχος, δηλαδή η τιμή στην οποία ιδανικά θέλουμε να αγοράσουμε ή να πουλήσουμε τη συγκεκριμένη μετοχή. Μείον 3, η ποσότητα, δηλαδή ο αριθμός των μετοχών που θα πουλήσουμε όταν ενεργοποιηθεί η εντολή. Τώρα, οι stop loss εντολές χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες. Πρώτα έχουμε την sell stop order. Η εντολή αυτή είναι για όσους φοβούνται μην πέσει απότομα η τιμή της μετοχής και χάσουν λεφτά. Η τιμή της εντολής λοιπόν, όπως είναι λογικό, θα οριστεί κάτω από την αξία της. Αν ας πούμε η μετοχή σου είναι στα 10 ευρώ και φοβάσαι ότι θα πέσει, δεν έχει νόημα να βάλεις sell stop στα 11 ευρώ, έχει νόημα να το βάλεις στα 9 ευρώ ή στα 8. Απ' την άλλη έχεις το buy stop order, που είναι μια εντολή για όσους φοβούνται μήπως θα χάσουν μια καλή ευκαιρία. Σε αντίθεση με την προηγούμενη εντολή, η buy stop είναι μια εντολή για να αγοράσει ο επενδυτής μας τη μετοχή, άπαξ και ανέβει πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Όχι για να την πουλήσει, έτσι. Αυτή η εντολή προφανώς θα βρίσκεται σε τιμή μεγαλύτερη από την τωρινή αξία της μετοχής. Το σκεπτικό είναι ότι άπαξ και ανεβαίνει η μετοχή, λογικά θα συνεχίσει να ανεβαίνει, οπότε αγόρασε τώρα. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω τη λογική ακριβώς πίσω από αυτό το σκεπτικό, αλλά η αυτή εντολή γι' αυτό υπάρχει. Άλλες εντολές είναι η trailing stop, η trailing sell stop και η trailing buy stop, για τις οποίες θα μιλήσουμε σε επόμενο επεισόδιο. Πάμε τώρα στο κλασικό μας παράδειγμα. Ο Στέλιος και η Ειρήνη γιορτάζουν την 20η επέτειο γάμου τους. Μπράβο στα παιδιά, να τα χιλιάσουν. Οπότε ο Στέλιος δεν θέλει να κοιτάζει τις τιμές των μετοχών όσο είναι απασχολημένος και αποφασίζει να ορίσει κάποιες εντολές. Η μετοχή του Στέλιου αυτή τη στιγμή είναι στα 13 ευρώ και αποφασίζει να βάλει ένα stop loss στα 9 ευρώ. Οπότε, ακόμα και αν πέσει πολύ πιο χαμηλά από αυτό, ο Στέλιος δεν θα χάσει περισσότερα χρήματα, αφού θα έχει πουλήσει τη μετοχή αυτόματα πολύ πιο πριν. Γενικά, ο Στέλιος μπορεί να βάλει stop loss εντολή για ό,τι ποσό θέλει. Αν για παράδειγμα θέλει να κρατήσει τη χασούρα του μέχρι 10%, όχι παραπάνω, τότε πρέπει να βάλει τη stop loss εντολή στο 10% της τιμής της μετοχής, δηλαδή στα 11,9 ευρώ. Τόσο απλά. Προσοχή όμως, η τιμή που βάζεις στο stop loss order δεν είναι και απαραίτητα η τιμή που θα πουληθεί τελικά η μετοχή σου. Εσύ μπορεί να θέλεις να την πουλήσεις εκείνη την ώρα, αλλά δεν είναι εγγυημένο ότι υπάρχει και κάποιος να την αγοράσει. Για παράδειγμα, η εντολή του Στέλιου ενεργοποιείται στα 9 ευρώ, αλλά η συναλλαγή μπορεί να γίνει στα 8,5 ή στα 8 ευρώ, διότι πολύ απλά δεν βρέθηκε μέχρι τότε κάποιος που να ενδιαφέρεται. Κλείνοντας, οι stop loss εντολές βολεύουν γιατί σου δίνουν τη δυνατότητα να μην έχεις μονίμως το μυαλό σου στις τρέχουσες τιμές των μετοχών. Και επίσης δεν έχουν κάποιο έξτρα κόστος πέρα από τα κλασικά fees. Αλλά παιδιά, αυτές οι εντολές είναι εξαιρετικά χρήσιμες, μη σου πω απαραίτητες, για κάθε trader. Μην τις υποτιμάτε. Μας προστατεύουν από απότομες μεταβολές των αγορών και μπορεί να μας γλιτώσουν ολόκληρες περιουσίες. Τα λέμε την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε πολύ το insurancemarket.gr που στηρίζει τη χρηματοοικονομική παιδεία στην Ελλάδα. Κάνε λοιπόν και εσύ την ασφάλειά σου online από 9 ευρώ το μήνα μόνο. Στο insurancemarket.gr μπορούμε να συγκρίνουμε περισσότερες από 25 ασφαλιστικές εταιρείες σε ένα μόλις λεπτό, πάντα με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Είναι σαν το Scrooge για ασφάλειες. Ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες το εμπιστεύτηκαν και μείωσαν το κόστος της ασφάλειάς τους ως και 40%. Insurancemarket.gr, ο νούμερο 1 τρόπος ασφάλισης. Το παρόν βίντεο δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση. Μην λαμβάνετε νομικές ή επενδυτικές συμβουλές από ένα βίντεο στο ίντερνετ. Μιλήστε πάντα με έναν πιστοποιημένο σύμβουλο.